Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι η Κυριακή 29 Μαρτίου του 2020 και παρακολουθείτε τις ειδήσεις του Flash. Ξεκινάμε αμέσως από την ενημέρωση που είχαμε σήμερα το απόγευμα από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις για τον κορονοϊό. Σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσουμε τις σχετικές δηλώσεις που έγιναν. Σήμερα ανακοινώνονται 95 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 1156. Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στην Αττική. 69 συμπολίτες μας νοσηλεύονται σε ΜΕΘ διασωληνωμένοι. Τέλος, κατεγράφησαν 6 επιπλέον θάνατοι σχετιζόμενοι με το νέο ιό. Το σύνολο των θανόντων ανέρχεται σε 38 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η μέση ηλικία είναι 71 έτη, 29 είναι άνδρες και 9 γυναίκες. 92% των θανάτων αφορούν ηλικιωμένους, 70% και άνω ή με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, 58% με καρδιαγγειακό νόσημα. Έχουν διενεργηθεί συνολικά 15.151 εργαστηριακοί έλεγχοι. Συνολικά, υπολογίζεται πως περίπου 5% των περιπτώσεων της νόσου χρειάζεται εντατική θεραπεία. Ο ιός προκαλεί μια σοβαρή πνευμονία, η οποία απαιτεί νοσηλεία. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως αυτοί που μπαίνουν στο νοσοκομείο είναι η κορυφή του παγόβουνου, αυτοί που κινδυνεύουν από τις επιπλοκές. Στις μεγάλες σειρές ασθενών από την Κίνα, το ποσοστό αυτών που έμπαιναν στο νοσοκομείο και χρειάζονταν διασωλήνωση έφτανε έως και 26%, ενώ έως και 15% αυτών που έμπαιναν στο νοσοκομείο είχαν κακή έκβαση. Οι ασθενείς που συνήθως φτάνουν στη διασωλήνωση είναι πιο ηλικιωμένοι. Στην Κίνα ήταν περίπου 60 ετών και 40% είχαν υποκείμενα νοσήματα. Στην πατρίδα μας, έως σήμερα, καταγράφουμε ασθενείς που διασωληνώνονται με μια μέση ηλικία 66 ετών και περίπου 47% έχουν συνοδά υποκείμενα νοσήματα. Επιπλέον, επιστημονικά δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πολύ πρόσφατα, δείχνουν το μέσο χρόνο νοσηλείας της ΜΕΘ να είναι αρκετά παρατεταμένος. Δεν είναι μια μάχη που εύκολα κερδίζεται. Στη γείτονά μας Ιταλία, ο μέσος χρόνος νοσηλείας στην εντατική για ένα ασθενή με τη νέα νόσο είναι 15 μέρες, με το ελάχιστο να είναι 10 μέρες. Σχετικά με τους θανάτους σε ανθρώπους που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ από το νέο κορονοϊό, σε μια πολύ πρόσφατη μελέτη αναφέρεται μια θνητότητα που φτάνει έως και το 47%. Οι εντατικές είναι οι χώροι που κατεξοχήν δίνεται η μάχη της ζωής. Σώζονται ζωές, αλλά ταυτόχρονα θρηνούν και θανάτους. Ας μη μας παραξενεύουν οι θάνατοι. Είναι η τραγική κατάληξη μιας φρικτής πάλης με έναν ανίερο εχθρό. Αλλά έχουμε και διατηρούμε ακέραιη την ελπίδα. Σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, από την ηρωική ιατρονοσηστική ομάδα, αποσωληνώθηκε ένα περιστατικό και ένα πήρε εξιτήριο. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συνεχίζει να επισημαίνει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης ασθενών με τη νέα νόσο σε χώρους διαμονής πολλών ατόμων, όπως είναι τα κέντρα αποκατάστασης, οι δομές αστέγων, οι δομές για ηλικιωμένους, οι δομές χρόνιων πασχόντων, ώστε να ελεγχθεί η διασπορά της νόσου και να προστατευτούν οι συνάνθρωποι μας που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Στα πλαίσια αυτής της εγρήγορσης, μετά από ενημέρωση από την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, για έναν ασθενή με λίμωξη από το νέο κορονοϊό, ο οποίος διέμενε σε δομή αστέγων που φιλοξενούσε 130 άτομα, κλιμάκια του ΕΟΔΗ άμεσα μετέβησαν στη δομή και πραγματοποίησαν δειγματοληψία από όλους τους τροφίμους, καθώς και από το προσωπικό, και δόθηκαν οδηγίες για τη διαχείριση στενών επαφών, αλλά κυρίως των ατόμων υψηλού κινδύνου, καθώς και οδηγίες για την τήρηση των βασικών κανόνων ατομικής υγιεινής. Ο ασθενής νοσηλεύεται σε καλή κλινική κατάσταση σε νοσοκομείο των Αθηνών. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, συνεπής στον κοινωνικό του ρόλο, ανταποκρίνεται στα αιτήματα για την προαγωγή και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και παραμένει στη διάθεση των πολιτών. Συμβουλεύει να ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες του και οι πολίτες να συνεχίζουν να ενημερώνονται και να αναφέρονται στα τηλέφωνα του οργανισμού. Έχει πλέον δημιουργηθεί ειδική γραμμή τηλεφωνικής επικοινωνίας για επαγγελματίες υγείας νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Σχετικά με τη χρήση της χλωροκίνης, θα ήθελα να ευαισθητοποιήσω το κοινό σε μια ανακοίνωση των Αμερικανικών Αρχών που αφορά χρήση για λόγους πρόληψης μη φαρμακευτικών χημικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται σε καθαρισμό δεξαμενών και περιέχουν χλωροκίνη.
Να θυμίσω εδώ πως οποιοδήποτε φάρμακο μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνο για την υγεία. Έτσι και η χλωροκίνη σχετίζεται με πολλές παρενέργειες που περιλαμβάνουν και αρρυθμίες, καρδιακά προβλήματα, χαμηλό κάλιο, επιληψία, ακόμα και θάνατο. Πρέπει υποχρεωτικά η χρήση να γίνεται με ιατρική παρακολούθηση. Πόσο μάλλον τα χημικά που περιέχουν χλωροκίνη, που τα είχαν αγοράσει οι Αμερικανοί πολίτες για καθαρισμό του ενιδρίου τους και τα πήραν και οδήγησαν σε σοβαρές επιπλοκές και θάνατο σε έναν από τους δυο. Ενώ το άλλο περιστατικό μπήκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας με αρρυθμία και σοβαρά προβλήματα από το στομάχι. Μόλις ανέρωσε, δήλωσε πως πήραν τα χημικά για προφύλαξη από την νόσο με βάση τις πληροφορίες που είχαν από το διαδίκτυο. Προσοχή στην παραπληροφόρηση, η οποία μπορεί να γίνει πιο επικίνδυνη από τον ιό. Σχετικά με άλλες θεραπευτικές επιλογές γίνονται προσπάθειες σε όλο τον κόσμο. 5 ασθενείς πήραν ορό που περιείχε αντισώματα από ανθρώπους που ανέρωσαν από την νόσο στην Κίνα με κάποια πρώιμα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Όμως δεν υπάρχει επί του παρόντος πανάκια ούτε θαυματουργό φάρμακο. Δοκιμάζονται όλα. Οι επιστήμονες ενωμένοι ψάχνουν να βρουν τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης. Η καμπύλη της αύξησης της επιδημίας στη χώρα μας δείχνει επί του παρόντος βραδύτερο ρυθμό αύξησης από άλλες χώρες του κόσμου, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο κόσμος όπως τον ξέρουμε όμως αλλάζει. Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις είναι τεράστιες. Η ενότητα του κόσμου και οι αντοχές μας δοκιμάζονται. Η Αυστραλία υιοθετεί αυστηρά μέτρα περιορισμού. Πολλές χώρες στενάζουν. Η Ισπανία και η Ιταλία ζητούν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχόμαστε σε όλους να ξεπεράσουν τις τεράστιες δυσκολίες τους. Είμαστε συναγωνιστές. Καταλαβαίνουμε τον αγώνα τους. Συμπάσχουμε με αυτούς, συμμετέχουμε στα μέτρα μαζί. Ο αγώνας είναι πανανθρώπινος. Εμείς, στην πατρίδα μας, πρέπει να παραμείνουμε και να συνεχίσουμε ενωμένοι ακόμα και εντός των αναμενόμενων εκτιμήσεών μας. Η επιδημία δεν είναι αριθμή. Είναι αγαπημένοι, είναι ιερά πρόσωπα. Όλοι είναι ιεροί. Είναι ζωές. Η συμμόρφωση με τα αναγκαία προς το παρόν μέτρα είναι απαραίτητη για τον όσο το δυνατόν περισσότερο μετριασμό των συνεπειών της επιδημίας τις επόμενες εβδομάδες στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στη Δυτική Μακεδονία για να μάθουμε όλες τις εξελίξεις που είχαμε σήμερα στην περιφέρειά μας, αφού μιλάμε για την επίσκεψη Χαρδαλιά στο Βόλιο, αλλά και για την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει τόσο από το μέτωπο της οικονομίας, όσο βεβαίως και το τι γίνεται σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Να πούμε ότι νωρίτερα συνομιλήσαμε με τους συναδέλφους τον Βαγγέλη Χριστόδουλο και τον Κώστα το Μαυρίδη και θα δούμε σε αυτό το σημείο όλα όσα μας είπαν και όλο το ρεπορτάζ το οποίο μας ετοίμασαν. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Τώρα, είχαμε την επίσκεψη Χαρδαλιά, όπως μάθαμε και χθες από την επίσημη ενημέρωση, στο Βόλιο, στην Νεάπολη, όπου εκεί να δώσουμε ακριβώς και την είδηση, Βαγγέλη, ότι εκεί παρατείνεται, έχουμε μια παράταση της καραντίνας σε Δραγασιά και Δαμασκηνία, σωστά? Ως τις 6 Απριλίου είναι η μία είδηση, θα έχουμε παράταση αυτής της καραντίνας του περιορισμού απαγόρευσης εισόδου-εξόδου από τα δύο χωριά για το σύνολο των πολιτών και θα συνεχιστεί η τροφοδοσία με τον ειδικό τρόπο που έχει βρεθεί με τον υπάλληλο του Δήμου. Θα υπάρχει επικοινωνία με ψυχολόγους για το προσωπικό και ιατρική φροντίδα όπου αυτή χρειάζεται. Υπενθυμίζω απλώς ότι υπάρχει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σταθμευμένο όλο το 24ωρο στο κέντρο υγείας στο Τσοτήλι για να μπορεί να παρέμβει άμεσα εφόσον χρειαστεί. Σήμερα το πρωί έφτασε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Βόλου με ελικόπτερο. Ο υφυπουργός, βεβαίως, με ελικόπτερο. 9.30 το πρωί έφτασε στον χώρο της Νεάπολης και τον περίμεναν ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος και άλλοι φορείς, εκπρόσωποι φορέων, πολιτικής προστασίας, αστυνομίας. Ακολούθησε μια σύσκεψη
που έγινε στην ειδική αίθουσα χωρίς την παρουσία κόσμου. Μόνο οι συναρμόδιοι φορείς ήταν παρόντες. Έγινε μια ενημέρωση την κατάσταση στην περιοχή για τα, όπως συνηθίζεται να λέγεται, ορφανά κρούσματα, τα δύο στο Δήμο Βοΐου, αλλά και για τις, και τα περιστατικά στις περιοχές Δαμασκηνιάς και Δραγασιάς. Από όλους, αυτό που προκύπτει σαν ενημέρωση είναι ότι γίνεται κάλεσμα στους πολίτες, όχι μόνο του Δήμου Βοΐου, στο σύνολο του πληθυσμού, να τηρούν τα μέτρα περιορισμού, τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας, ενώ για την περιοχή του Δήμου Βοΐου, παραλαμβάνω, υπάρχει είδηση για την παράταση της καραντίνας σε Δαμασκηνιά και Δραγασιά, και από εκεί και πέρα οι φορείς βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση και συνεννόηση για το ενδεχόμενο να πάρουν κάποιο άλλο μέτρο πέρα από αυτά που ισχύουν μέχρι και την ώρα αυτή. Μάλιστα, και έχουμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο που φαντάζομαι εκεί πέρα θα υπάρξουν και αποφάσεις για το τι γίνεται στην Καστοριά μετά και τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε, παρουσία του κλιμακίου του ΕΟΔΗ. Απλώς να πω ότι μέχρι και τα μερικά λεπτά πριν που είχα μιλήσει με ανθρώπους του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν είχε διευκρινιστεί το πότε θα γίνει αυτό. Υπάρχει η σκέψη να γίνει σε επίπεδο αρχηγών επικεφαλής των παρατάξεων, φυσικά διαπεριφοράς. Αυτό όμως θα διευκρινιστεί τις επόμενες ώρες. Μάλιστα. Άρα δηλαδή μπορεί να γίνει και σήμερα ή μπορεί να γίνει και κάποια άλλη μέρα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο τώρα, είναι λίγο εξεζητούμενο. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ενημέρωση για το πότε θα γίνει. Υπάρχει μια συνεννόηση σε εξέλιξη. Μέχρι και την ώρα αυτή που μιλάμε δεν έχω ενημέρωση και δεν έχουν και ενημέρωση ούτε οι εκπρόσωποι των παρατάξεων για το πότε ακριβώς θα γίνει αυτή η συνεδρίαση, πέραν του ότι υπάρχει μια διάθεση να γίνει. Μάλιστα. Άρα τώρα, Βαγγέλη, να δούμε λίγο κάτι άλλο που θες να πεις για το θέμα του Βοΐου, της επίσκεψης Καρδαλιά. Να δούμε το βίντεο ή έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε? Βεβαίως, να περάσουμε με το βίντεο. Πάμε. Το βίντεο είναι, να πούμε, επίσης από το CRFM. Για να δούμε το υλικό. Είμαστε πολύ περήφανοι για κάθε έναν από τους κατοίκους Δαμασκηνιάς της Δραγασιάς. Αποφασίσαμε για μία εβδομάδα ακόμα να παραμείνουν σε καραντίνα. Οι λόγοι που θα παραμείνουν είναι καθαρά προληπτικοί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να μας απασχολεί, αλλά θέλουμε να λάβουμε υπόψη και τα γενικότερα επιδημιολογικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής. Η Δυτική Μακεδονία είναι για μας ένα σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία και με τον Δήμαρχο αλλά και με τον Περιφερειάρχη, έτσι ώστε ό,τι προκύψει να μπορούμε να το παρακολουθούμε και να παίρνουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Οριστικοποίησαμε επίσης κάποια ζητήματα επιχειρησιακής και υγειονομικής λογικής και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι για άλλη μια φορά είναι πολύ δυνατό το μήνυμα, και ειδικά από αυτές εδώ τις περιοχές που οι άνθρωποι βρέθηκαν 14 μέρες χωρίς να μπορούν καν να βγουν έξω από τα χωριά τους. Και το μήνυμα είναι ότι αναγνωρίζοντας την προσπάθεια όλων αυτών, η ευγνωμοσύνη δική μας και απέναντι και στο υγειονομικό προσωπικό και σε όλους όσους προσπαθούν, είναι να μείνουμε στο σπίτι. Είναι πάνδημο αίτημα, πρέπει να γίνει αντιληπτό, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών το αντιλαμβάνεται, αλλά δεν πρέπει ούτε λεπτό να κάνουμε πίσω από την προσπάθεια αυτή. Είναι εθνική, είναι πατριωτική προσπάθεια. Μένουμε στο σπίτι για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Σας ακούσαμε μέσα να λέτε ότι ο Απρίλης είναι πάρα πολύ σημαντικός μήνας και αν χρειαστεί θα ληφθούν επιπλέον μέτρα. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα είναι εξαιρετικά σημαντική και η αξιολόγηση γίνεται σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Για την Καστοριά, Χαρδαλιά, υπάρχει συζήτηση. Έχει ενισχυθεί η Καστοριά από χτες και από εκεί και πέρα μιλάμε τους αυτοδιοικητικούς. Να δούμε κάποια πράγματα, κάποια μοντέλα που τρέχουμε επιδημιολογικά και στα επόμενα 24 ώρα, αν χρειάζεται να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, θα τις πάρουμε. Πρέπει να το προτείνουν οι δήμαρχοι αυτό. Δεν είναι θέμα πρότασης, είναι θέμα συνεννόησης. Εμείς αξιολογούμε τα πραγματικά επιδημιολογικά δεδομένα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Τρέχουμε τα μοντέλα και τους αλγόριθμους που χρειάζονται και από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, οποιασδήποτε αποφάσεις παίρνουμε, ο βραχίωνας επιχειρησιακός, οι άμεσοι συνεργάτες μας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Δεν υπάρχουν έτσι θελικά μοντέλα. Υπάρχει συνεννόηση, συνεργασία, διότι πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο είναι κοινή αγωνία για το τι συμβαίνει στις γειτονιές μας. Πρέπει να πούμε ότι εμείς τουλάχιστον όσον αφορά τη σχέση μας με την Υπουργεία από την αρχή είμαστε σε πολύ καλή συνεννόηση. Υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα στην εξέλιξη αυτού του προβλήματος, στην αντιμετώπιση τους, μιας και όλοι γνωρίζετε ότι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας, για όλους τους εμπλεκόμενους από το Δήμο μέχρι και την κυβέρνηση.
Θεωρώ προ στιγμή η συνεννόηση είναι σωστή, παράχθηκε αρκετό έργο, είμαστε στην καλή κατεύθυνση, είμαστε όμως εδώ να συζητήσουμε και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, τα οποία δεν είναι λίγα. Πιστεύω ότι μια όμως τέτοια επαφή θα βρούμε λύσεις, να προχωρήσουμε για να είμαστε όσο γίνεται πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και αυτά που γίνουν μέχρι σήμερα και όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας να γίνουν. Σήμερα λήγουν 14 μέρες από την πρώτη δύσκολη απόφαση που κληθήκαμε να πάρουμε και που αφορά στο Δήμο σας, στη Δαμασκηνία και στη Τραγασιά. Είμαστε εδώ για να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να δούμε αν θα συνεχιστεί η καραντίνα των χωριών, να αξιολογήσουμε και επιδημιολογικά αλλά και επιχειρησιακά την όλη κατάσταση. Νομίζω ότι πλέον είναι αντιληπτό σε όλο τον ελληνικό λαό ότι βρισκόμαστε σε έναν Γολγοθά, σε έναν Γολγοθά που όλοι οι Έλληνες πρέπει να τον ανέβουμε χέρι-χέρι. Είναι ένα θέμα που είναι πέρα από οτιδήποτε άλλο βαθιά πατριωτικό, αφορά όχι μόνο τη χώρα μας, αφορά όλη την Ιφίλιο. Στην μικρή Ελλάδα παλεύουμε από την πρώτη στιγμή με αποφασιστικότητα, με σοβαρότητα. Είμαστε ακόμα στην αρχή και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Έχουμε μπροστά μας ένα βουνό να διαβούμε και έχει... αυτό που λέω πάντα είναι ότι πέρα από την ευθύνη του κράτους, το οποίο το κράτος θα έκανε, κάνει και θα κάνει ό,τι πρέπει, πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο, αυτή η μάχη θα κριθεί στην ατομική ευθύνη του καθενός μας. Αν όλοι οι Έλληνες κάνουμε την θυσία να μείνουμε στα σπίτια μας, αν δείξουμε επιμονή και υπομονή σε αυτό το βασικό άξονα πολιτικής μας, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καθυστερήσουμε την εξάπλωση του ιού, δίνοντας χρόνο στα νοσοκομεία μας, δίνοντας χρόνο στο Υπουργείο Υγείας να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα περιστατικά, όχι κάτω από την πίεση των εξελίξεων, αλλά προγραμματίζοντας ακόμα καλύτερα όλα τα ζητήματα που άπτονται των υγειονομικών και νοσοκομειακών δεδομένων. Η δουλειά που γίνεται και στο Υπουργείο Υγείας είναι εξαιρετική. Η συνεργασία μας σε επίπεδο πολιτικής προστασίας επίσης από την πρώτη στιγμή, πριν καν την εμπλοκή της πολιτικής προστασίας, με πολύ αργά βήματα ολοκληρώσαμε τα σχέδια που έπρεπε από νωρίς, δηλαδή από το Γενάρη, και περιμέναμε την εξέλιξη έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να συνδράμουμε στην προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Υγείας. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, είναι ώρες ευθύνης για όλους μας. Μετά από εδώ θα μεταβώ και στον Χήνο. Είναι η δεύτερη περιοχή που έχει μπει σε καραντίνα, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε και εκεί και με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη τα δεδομένα. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο αλλά και τον Περιφερειάρχη, γιατί από την πρώτη στιγμή αφήσαμε τα διαδικαστικά στην άκρη, λειτουργήσαμε τη δύναμη της ψυχής και των δεδομένων και πήραμε τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Και να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η αυτοδιοίκηση έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη αυτή την προσπάθεια, σε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, σε ένα αόρατο εχθρό, σε έναν φιάλτη που θα συνεχιστεί, αλλά πιστεύω ότι μέσα από την κοινή προσπάθεια θα κατορθώσουμε να πάρουμε πίσω τις ζωές μας, να επιστρέψουμε στις συνήθειές μας. Με επιμονή, με υπομονή, με προσήλωση στο στόχο, μένουμε στο σπίτι, και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα όλα τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως πρέπει. Για την ώρα τίποτα δεν έχει κρυφθεί. Ο Απρίλιος είναι εξαιρετικά σημαντικός μήνας και νομίζω ότι αν χρειαστεί να πάρουμε και επιμέρους μέτρα, όλα τα πάντα τα σχέδια είναι στο τραπέζι. Για κάθε σενάριο υπάρχει το ειδικό σχέδιο εκείνο που μπορεί να ενεργοποιηθεί. Το σίγουρο είναι ότι και θα μείνω σε αυτό και θα κλείσω με αυτό έτσι, την συγκεκριμένη μου άποψη πάνω στο θέμα της ατομικής ευθύνης. Να μείνουμε στο σπίτι, να προσπαθήσουμε, να μην μετακινούμαστε, να μην κάνουμε χρήση των όποιων εξαιρέσεων και νομίζω ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει. Να σας καλωσορίσω, κύριε Υπουργέ, μαζί με το κλιμάκιό σας που είσαστε σήμερα στη Δυτική Μακεδονία, στην Περιφερειακή Ένωτα Κοζάνης και στο Δήμο Βορείου, όπου έχουμε τους περισσότερους νεκρούς, οφείλουμε να επισημάνουμε, εδώ στο Δήμο Βορείου,
5 στον αριθμό και συνολικά στη Δυτική Μακεδονία 8. Είναι η μεγαλύτερη πυκνότητα νεκρών λόγω κορονοϊού σε ολόκληρη τη χώρα, 8 στα συνολικά 32 θύματα από τον κορονοϊό είναι εδώ στην περιφέρειά μας. Και αυτό που θα ήθελα έτσι το ίδιο να επισημάνω είναι ότι από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε αυτή η κρίση, η συνεργασία μας είναι άψογη, σχεδόν καθημερινή επικοινωνία, και αυτό που και εμάς μας ανακουφίζει είναι η άμεση ανταπόκριση και η υποστήριξη που έχουμε κεντρικά και από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά και από το Υπουργείο Υγείας. Τα αιτήματά μας φτάνουν γρήγορα σε εσάς, έχουμε άμεση ανταπόκριση για να μπορέσουμε κι εμείς να υποστηρίξουμε από το ρόλο μας τη συνολική προσπάθεια που γίνεται στη χώρα αλλά και στην περιφερειά μας. Αυτό που έχει αξία είναι ότι το μέτρο που εφαρμόστηκε στον πρώτο θύλακα του ιού και της κρίσης στη Δυτική Μακεδονία, που είναι τα δύο ορεινά χωριά, Μασκινιά και Δραγασιά, μετά την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων πολιτικής προστασίας, φαίνεται ότι ελέγχεται απόλυτα η κατάσταση. Ήδη έχουν γίνει και οι διακομιδές των συμπολιτών μας που είχαν βαρύτερα συμπτώματα. Έχουν μείνει στο χωριό ελάχιστα πλέον κρούσματα, και μάλιστα μετά από μια ανάλυση που έγινε, φαίνεται ότι αυτά έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Ίσως χρειάζεται και εδώ και μια επιβεβαίωση με τη μοριακή ανάλυση και όχι με αυτόν τον τρόπο που καταρχήν έχει δώσει κάποιες ενδείξεις. Όπως επίσης και στην Καστοριά, που είναι επίσης ο σημαντικότερος θύλακας στη Δυτική Μακεδονία, φαίνεται ότι μετά και τις παρεμβάσεις και του Υπουργείου Υγείας, ενδυναμώνεται η λειτουργία του νοσοκομείου, ενισχύεται με υλικά. Το ίδιο πράξαμε και εμείς ως περιφέρεια, υποστηρίζοντας ως διοικητικός μηχανισμός τον υγειονομικό μηχανισμό της περιφέρειάς μας. Και μέσα και από τη σημαντική ενημέρωση που γίνεται και κεντρικά αλλά και εμείς εδώ τοπικά, περάσαμε το μήνυμα και περνάμε διαρκώς το μήνυμα ότι πρέπει να μείνουμε στο σπίτι. Όπως λένε και οι ειδικοί με τους οποίους είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, έχουμε ουσιαστικά σύμβουλό μας τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης, Καστοριάς, που μας συμβουλεύουν σε τεχνικά ζητήματα υγείας, αντιμετώπισης της επιδημίας, πανδημίας εδώ στην περιφέρειά μας. Έχουμε πάρει και εμείς ως περιφέρεια κάποια μέτρα αυστηροποίησης των μέτρων της κυβέρνησης, και μάλιστα προετοιμάζουμε και την εγκατάσταση ενός εργαστηρίου για την διάγνωση των δειγμάτων εδώ στη Δυτική Μακεδονία, ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο το χρόνο αναμονής, που μέχρι στιγμής αγγίζει τις 4 με 5 μέρες για τα δείγματα που φεύγουν από τη Δυτική Μακεδονία. Εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο που είμαστε στην τελική φάση για να το αντιμετωπίσουμε. Και το σημαντικό είναι τώρα οι εξελίξεις στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς, όπου από την πλευρά μας περιμένουν τις εισηγήσεις των δημοτικών αρχόντων να μας υποδείξουν σε ποιες περιοχές ήδη μπορούν να υποστηρίξουν την εφαρμογή έκτακτων μέτρων. Εμείς είμαστε έτοιμοι να εισηγηθούμε σε εσάς να πάρουμε την τελική απόφαση. Να πω ότι ένα μήνυμα και στους συνδημότες μας. Χθες είχαμε το πρώτο κρούσμα στη Σεάτιστα και το πρώτο κρούσμα στη Γαλατινή. Και τα δύο κρούσματα είναι ορφανά και δεν γνωρίζουμε καν, ειχνηλατώντας τις πρώτες ώρες, από πού ήρθαν. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφοι για να αρρωστήσουν είμαστε όλοι, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα το να μείνουμε στο σπίτι. Το βλέπουμε πια και στην πράξη και δεν είναι η θεωρία και δεν είναι απλά τα μηνύματα του Υπουργού ή όλων των εμπλεκόμενων από την τηλεόραση. Είναι πια λοιπόν η ουσία το να περιοριστούμε στο σπίτι, τέλος. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σύσκεψη στο Βόλιο. Τώρα, Βαγγέλη, έχουμε μια εικόνα και μια είδηση που μας έρχεται από το Άργος οριστικό. Ακριβώς. Υπενθυμίζω απλώς ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια διεκδίκηση των τριών δημάρχων Καστοριάς για να αυξηθούν, για να αυστηροποιηθούν τα μέτρα στην περιοχή λόγω του μεγάλου αριθμού κρουσμάτων και δυστυχώς και του μεγάλου αριθμού νεκρών με αναλογία τον πληθυσμό της Καστοριάς. Ζητούν μεταξύ άλλων, υπενθυμίζω, το νοσοκομείο Καστοριάς να εξυπηρετεί μόνο περιστατικά που έχουν να κάνουν τον κορονοϊό, να βρεθεί τρόπος να αυξηθεί ο εξοπλισμός αλλά και το προσωπικό
των νοσοκομείων και να μπει η περιοχή σε έκτακτη ανάγκη. Να πούμε ότι την ίδια στιγμή και στους τρεις δήμους είναι σε εφαρμογή ένα σχέδιο, μια προσπάθεια να ενημερωθούν οι κάτοικοι και να τηρούν πιστά τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας, καθώς εκεί λόγω της διασποράς του ιού ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Η εικόνα που έχουμε την έχει δώσει στην δημοσιότητα ο ίδιος ο Δήμος. Είναι αυτοκίνητα του Δήμου τα οποία περνούν και από πόλεις και από το Δήμο Άγρος Οριστικού, να διευκρινίσω, περνούν από την πόλη, περνούν από χωριά και με τα μεγάφωνα που έχουν τα αυτοκίνητα αυτά μεταφέρουν ένα μήνυμα του Δημάρχου, στο οποίο γίνεται δραματική έκκληση στους κατοίκους να τηρούν το μέτρο απαγόρευσης κυκλοφορίας και να βοηθήσουν τον εαυτό τους και την κοινωνία να ξεπεράσουν τις λιγότερες απώλειες σε αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Για να δούμε λίγο το συγκεκριμένο βίντεο και επιστρέφουμε. Συμπολίτες μου, δυστυχώς η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Τα κρούσματα και οι νεκροί στον νομό μας πληθαίνουν δραματικά. Το ίδιο όμως και οι άσκοπες μετακινήσεις με χαρτιά ή χωρίς αυτά. Απαιτείται σοβαρότητα και πειθαρχία από όλους. Διαφορετικά θα θρηνήσουμε συμπολίτες μας. Σας εκλυπαρώ για άλλη μια φορά. Σας συγκετεύω. Μείνετε σπίτι. Οφείλουμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τους συνανθρώπους μας, τον εαυτό μας. Ο πόλεμος αυτός επιβάλλεται να τελειώσει με τις λιγότερες απώλειες. Ας κάνει ο καθένας μας το καθήκον του, χωρίς να βάζει σε κίνδυνο τον εαυτό του και τους συμπολίτες του. Θυσιάζουμε λίγες μέρες την απομόνωση για να έχουμε πολλά χρόνια αγκαλιάζουμε τους αγαπημένους μας. Αυστηρή προσήλωση λοιπόν στα μέτρα για να βγούμε νικητές. Όσες λιγότερες είναι οι μετακινήσεις μας, τόσο περισσότεροι θα βγούμε νικητές. Μένουμε σπίτι. Μείνετε σπίτι. Κρίνεται η ζωή όλων μας. Αυτές λοιπόν και οι εικόνες, Βαγγέλη, από το Άργος Οριστικό. Τώρα πάμε λίγο στην οικονομία, να δώσουμε λίγο μια είδηση. Υπάρχουν διευκρινήσεις για το επίδομα των 800 ευρώ. Είναι διευκρινήσεις που ζητούσαν οι οικονομολόγοι, οι λογιστές και οι ειδικοί. Τα είχαμε ακούσει και στα δελτία ειδήσεων του ΦΛΑΣ ότι υπήρχαν κάποια θολά σημεία που δεν τους επέτρεπαν να δώσουν πληροφορίες στους πελάτες. Αυτές οι διευκρινήσεις σε ένα βαθμό δόθηκαν χθες αργά τη νύχτα. Δόθηκε στη δημοσιότητα μια διευκρινιστική εγκύκλιος από την κυβέρνηση, όπου ξεκαθαρίζεται ακριβώς η διαδικασία, το ποιοι δικαιούνται να βγουν σε αυτήν τα γνωστά 800 ευρώ που παίρνει κάποιος εργαζόμενος όταν έχει σταματήσει να εργάζεται λόγω του ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει ή επειδή έχει μειωμένο κύκλο εργασίας. Υπενθυμίζω ότι ως το τέλος του μήνα οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις ως και το τέλος του μήνα πρέπει να μπαίνουν στην πλατφόρμα που έχει ανοίξει από το Υπουργείο και να κάνουν τη σχετική αίτηση. Από εκεί και πέρα, από την 1η του επόμενου μήνα ως και τις 10, είναι η σειρά των εργαζομένων να κάνουν εκείνη τη διαδικασία για να μπουν σε αυτήν τη ρύθμιση των 800 ευρώ. Μάλιστα, από το Υπουργείο, για να μην υπάρχει συνωστισμός και να μην μπλοκάρει το σύστημα, δόθηκε και μια κατηγοριοποίηση. Υπόθηκε ότι κάθε μέρα αυτού του δεκαημέρου θα εξυπηρετείται ένας αριθμός από το αφημί του κάθε εργαζομένου. Ο λίγοντας δηλαδή αριθμός θα εξυπηρετείται. Όποιος έχει ένα λίγοντα θα εξυπηρετηθεί την 1η του μήνα. 2 και του καθεσής. Αυτό βεβαίως είναι πιο πολύ κατευθυντήρια γραμμή, να δούμε αν θα ισχύσει. Επίσης να πω, Απόστολε, ότι αυτές τις ημέρες ταυτόχρονα τρέχει και μία ακόμα ρύθμιση από το Υπουργείο και έχει να κάνει την επιδότηση ενοικίου. Μάλιστα. Συνομίλησες σήμερα νωρίτερα με τον κύριο Κώστα Θεοδωρίδη, γνωστό λογιστή της Κοζάνης, που σε εξηγεί όλα αυτά. Το ρωτήσαμε επίσης και για το αν θεωρεί πως πρέπει να μπουν και άλλοι κωδικοί εντός. Είπε ότι είναι σαφές ότι αφού όλοι έχουν ζημιά λόγω της υπόθεσης και του κορονοϊού, είναι κατά τη γνώμη του αυτονόητο ότι θα πρέπει να ανοίξει και άλλο η ομπρέλα που θα περικλεί τους κωδικούς που μπορούν να μπουν στη ρύθμιση. Έτσι, περισσότεροι κλάδοι, περισσότεροι CAD και είναι όντως οι εξελίξεις που τρέχουν. Ωραία, Βαγγέλη, ευχαριστώ και για την ενημέρωση που μας έδωσες και να δούμε το ρεπορτάζ που μας ετοίμασες. Περιμένατε διευκρινιστικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων. Αυτές τελικά σιγά σιγά έρχονται. Ας πούμε, χθες μας δόθηκε μια
ερμηνευτική εγκύκλειος, τι περιλαμβάνει, τι περισσότερο γνωρίζουμε από χθες. Χθες αργά τη νύχτα μάλιστα εκδόθηκε μια ερμηνευτική εγκύκλειος η οποία έρχεται να φωτίσει λίγο κάποια σκοτεινά σημεία τα οποία είχαν προκύψει με όλο τον όγκο των αποφάσεων των προηγούμενων ημερών και των εξαγγελιών κτλ. Το σημαντικό είναι ότι οι εργαζόμενοι των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους από τον εργοδότη τους, είτε γιατί ο εργοδότης τους πλήττεται είτε γιατί έκλεισε με κρατική εντολή, θα πρέπει από τη 1 έως τις 10 Απριλίου να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση αίτηση για να λάβουν το βοήθημα των 800 ευρώ. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι ότι η διαδικασία αυτή θα γίνει στην ειδική ιστοσελίδα που έχει ανοίξει το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο είναι supportemployees.eka.gr, μπορεί κανένας να το πληκτρολογήσει και να το βρει, και ότι θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας οι υπεύθυνες δηλώσεις. Δηλαδή, στην 1 Απριλίου θα κάνουν δήλωση όσων το άφημι λήγησε 1, σε αριθμό 1. Στις 2 Απριλίου όσων το άφημι λήγησε σε αριθμό 2 και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Το οποίο είναι ένα μέτρο για να μην υπάρχει προφανώς χώρος στο σύστημα και να μην υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, και το οποίο δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα τηρηθεί απόλυτα, αλλά εν πάση περιπτώσει δίνεται μέσα στην ερμηνευτική εγκύκλιο προφανώς για να μην μπουν όλοι μαζί οι ενδιαφερόμενοι και υπάρξουν τεχνικά προβλήματα στο σύστημα. Σωστό. Υπάρχουν άλλα κενά που πρέπει να απαντηθούν, υπάρχουν άλλες ερμηνευτικές πληροφορίες που πρέπει να δοθούν? Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές εξειδικευμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί κανείς εύκολα να απαντήσει. Θα λέγαμε ότι οι γενικές οδηγίες τέλος πάντων έχουν ξεκαθαρίσει σε ένα βαθμό. Για παράδειγμα, στη διπλή απασχόληση κάποιος εργαζόμενος που απασχολείται σε δύο εργοδότες, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται πληττόμενος ή έχει κλείσει με κρατική απόφαση και ο άλλος δεν θεωρείται πληττόμενος. Υπάρχουν τέτοια συγκεκριμένα και εξειδικευμένα θέματα τα οποία δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το τι πρέπει να κάνουμε και τι οδηγίες πρέπει να ακολουθήσουμε. Τώρα φαντάζομαι δεν θα βγουν όμως. Φαντάζομαι δεν θα βγει διευκρίνηση συγκεκριμένα για όλα αυτά τα θέματα. Μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές έχουμε ένα μπούσουλα και μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Με τους κωδικούς θα περιμένετε να μπουν και άλλοι κωδικοί στο μέτρο ή είναι ικανοποιητικός ο αριθμός? Υπάρχουν πελάτες σας οι οποίοι δικαιολογούν το να μπουν λόγω του μείωσης κύκλου ή λόγω διακοπής λειτουργίας, αλλά δεν είναι στους κωδικούς? Θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει επιχείρηση που δεν έχει μείωση κύκλου εργασιών. Σωστό. Θα σας έλεγα ότι όλες οι επιχειρήσεις είναι πληττόμενες. Ακόμη και αυτές που έχουν παραμείνει ανοιχτές, ακόμη και τα βενζινάδικα που υποτίθεται ότι είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης, ας το πούμε, έτσι, χρήσιμο που αν μη τι άλλο θα βάλει ο άλλος βενζίνη, έχουν μειώσει κατά πάρα πολύ τον κύκλο εργασιών τους. Επομένως, αυτό με τους κωδικούς, από την αρχή ίσως. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι καλύπτει απόλυτα αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Τώρα, σύμφωνα με τις εξαγγελίες και με όσα λένε οι υπουργοί, θα μπουν οπωσδήποτε και άλλοι κωδικοί στην πορεία. Ήδη οι σύλλογοι διαφόρων επιχειρήσεων, οι συλλογικές οργανώσεις, ας το πούμε, έρχονται σε επαφή με τα υπουργεία για να μπουν και άλλοι επαγγελματίες, και άλλες κατηγορίες, και άλλοι κλάδοι. Φαντάζομαι δεν θα τελειώσει εδώ όλο αυτό, αλλά πάντως όλες οι περισσότερες, αν όχι όλες, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων πλήττεται σημαντικά, έχει μείωση του τζίρου και θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να αποζημιωθούν. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι συνεχίζεται η διαδικασία δήλωσης από τις επιχειρήσεις του αριθμού εργαζομένων και των ονομάτων, έτσι, μέχρι τέλος του μήνα. Ακριβώς. Μέχρι το τέλος του μήνα θα δηλώσουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους, που έχουν δηλαδή κωδικούς εργοδότη στο εργάνι, που έχουν αριθμό μικρού εργοδότη. Ναι. Αυτοί θα πρέπει να κάνουν τη δήλωσή τους μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι 31 Μαρτίου, για να μπορούν στη συνέχεια οι εργαζόμενοι, χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του εργοδότη τους, να κάνουν και αυτοί για τον εαυτό τους πλέον την υπεύθυνη δήλωση και να λάβουν το βοήθημα. Μάλιστα. Μιλάμε για εργαζόμενους των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτές που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, που ούτως ή άλλως όλοι οι εργαζόμενοι τους
έχουν στου μάλλον έχει ανασταλεί η σύμβαση, εφόσον είναι κλειστές. Και υπάρχουν και αυτές που πλήττονται σημαντικά, οι οποίες μπορούν να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας ορισμένων εργαζομένων. Αυτοί μόνο, των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας, θα μπουν να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση για να διεκδικήσουν το επίδομα των 800 ευρώ. Οι άλλοι που συνεχίζουν να δουλεύουν κανονικά, προφανώς δεν το δικαιούνται. Μάλιστα. Και θα πρέπει να δοθεί και μία έμφαση και στα ενίκια. Δηλαδή, όσοι δικαιούνται και την μείωση του ενοικίου της επαγγελματικής στέγης ή της πρώτης κατοικίας για τους εργαζόμενους, τον οποίο έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας. Δηλαδή, υπάρχει μια καρτέλα σχετική μέσα στο πληροφοριακό σύστημα εργασίας, που δηλώνουμε και τον αφημί του ιδιοκτήτη του σπιτιού, ας πούμε, στο οποίο κατοικούμε, για να μπορούμε να διεκδικήσουμε και τη μείωση στο μηνιαίο ενοίκιο. Μάλιστα. Σαφές. Πάμε τώρα στην Πτολεμαϊδα για να μάθουμε τα νεότερα από την περιοχή της Ορδέας. Τι γίνεται στο Ποδοσάκιο. Έχουμε στο Skype τον συνάδελφο τον Κώστα το Μαυρίδη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τελευταίο 24ωρο, μετά και την έλευση κρουσμάτων στην περιοχή της Ορδέας. Στα 4 χθεσινά κρούσματα έρχεται να προσθεθεί ένα ακόμη που νοσηλεύεται στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο. Συνολικά είναι 5. Αυτό που έχει σημασία, που αξίζει να πούμε, είναι ότι 9 συνάνθρωποι μας νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας με επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, 2 από τους οποίους είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι υπόλοιποι 7 βρίσκονται σε καλή κατάσταση, δεν χρήζουν περαιτέρω υποστήριξης και φαίνεται ότι είναι από τα περιστατικά που τα χρεώνουν οι γιατροί ως ήπιας μορφής. Οι 5 είναι από την περιοχή της Ορδέας, ενώ οι υπόλοιποι είναι από την Καστοριά και το Βόλιο. Άρα δηλαδή 5 από την περιοχή, όπως είπες, της Ορδέας και άλλοι 4 Καστοριά-Βόλιο. Σωστά, όπως άκουσε καθαρά. Μάλιστα. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πια είναι εδώ, είναι ανάμεσά μας και φαίνεται ότι σιγά σιγά πολλοί είναι αυτοί που υποπτεύουν και εμφανίζονται ως ύποπτα κρούσματα και τυχαίνουν κάποιες διερεύνησεις. Βέβαια, οι γιατροί και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας λένε ότι μένουμε σπίτι, ακόμη και αν παρουσιάζουμε κάποια συμπτώματα, επικοινωνούμε με τον οικογενειακό μας γιατρό και παραμένουμε στο σπίτι σε μορφή ατομικής καραντίνας, αυτοελέγχου όπως λέμε, μόνο στην περίπτωση που τα πράγματα δυσκολέψουν, ανεβεί η πυρετός ή έχουμε δύσπνοια, τότε επικοινωνούμε και πάλι με τον γιατρό μας προκειμένου να νοσηλευτούμε. Τα περισσότερα ατόματα τα οποία φτάνουν στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο βγαίνουν αντικά σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί δεν είναι κάτι μακρινό, είναι εδώ. Συγγνώμη λίγο, Κώστα, επειδή κάπου λίγο σε έχασα. Κώστα, ναι. Μισό λεπτό. Επειδή λίγο σε έχασα, μου είπες ότι τα περισσότερα ύποπτα που έρχονται στο Ποδοσάκιο βγαίνουν αρνητικά. Καλά το κατάλαβα. Ακριβώς. Πλην από αυτόν τον 5 τα οποία μπήκαν στη διαδικασία να νοσηλευτούν. Βεβαίως υπάρχουν και κατοίκων επιβεβαιωμένα κρούσματα, όπως είναι η 28χρονη εγγονή της 71 ετών που είχαμε συζητήσει στα προηγούμενα δελτία ειδήσεων, η οποία είναι σε κατοίκων περιορισμού έχοντας συμπτώματα ήπιας μορφής. Στο επίπεδο των φορέων, είχαμε χθες την απολύμανση των δημόσιων χώρων στο καρδιοχώρι του Δήμου Ορδέας, της Ανατολικής Ορδέας, και επίκειται, όπως είπαμε ξανά, η συνέντευξη τύπου που θα δοθεί αύριο το πρωί στις 10.30 από τον Δήμαρχο της Ορδέας και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου σε σχέση με το μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται ως πρόβλημα λόγω του συνωστισμού και των πολλών εργαζόμενων της μονάδας από το Λεμαϊδα 5. Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα στην Καστοριά, καθώς σήμερα το μεσημέρι συνομιλήσαμε κατά τη διάρκεια του έκτακτου δελτίου που είχαμε με τον κύριο Λάζαρο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, αλλά και με την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ του νομού Καστοριάς, οι οποίοι μας ανέφεραν τις δικές τους θέσεις, τη δική τους ενημέρωση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Καστοριά μας, η οποία πραγματικά δυστυχώς είναι στο κόκκινο. Για να δούμε σε αυτό το σημείο τι μας είπαν.
Λίγο να μας δώσετε μια εικόνα, επειδή χθες είχαμε και την ευρεία σύσκεψη παρουσία κλιμακίου του ΕΟΔΗ. Προτού πάμε λίγο να μας πείτε και τα αποτελέσματα αυτής και τι συζητήθηκε, τι υπόθηκε παρουσία των αυτοδιοικητικών που είχαμε. Λίγο πείτε μας πώς σχολιάζετε και τις αναφορές που έγιναν χθες από τον κύριο Χαρδαλιά, ότι το νοσοκομείο Καστοριάς ενισχύεται και σε νοσηλευτικό προσωπικό, γιατρούς και νοσηλεύτριες, νοσηλευτές, αλλά και σε αναλώσιμα. Σε αναλώσιμα, από ό,τι ξέρω, κάποια έχουν φτάσει. Σε ό,τι αφορά το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, αυτό θα πρέπει να είναι εκτός των δομών, των άλλων δομών του νομού. Δηλαδή, δεν θεωρώ ενίσχυση το να βγάλω εκτός λειτουργίας το κέντρο υγείας Άργους Οροστικού ή το κέντρο υγείας Καστοριάς και να ενισχύσω το νοσοκομείο. Γιατί και αυτές οι δομές είναι απαραίτητες στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε όσον αφορά για ενίσχυση σε προσωπικό προέρχεται από τις γύρω-γύρω δομές του νοσοκομείου. Αυτό που έχει πέσει στην αντίληψή μου μέχρι τώρα, αυτό έχει γίνει. Στην πορεία τι θα γίνει δεν μπορώ να ξέρω. Μάλιστα. Τώρα, επειδή είπατε ότι έχουν φτάσει κάποια αναλώσιμα, από ζήτημα αναπνευστήρων, μάσκες, γάντια, ειδικές μάσκες και όλες εξειδικευμένες, αυτά τα βλέπουμε να εμφανίζονται πλέον κάποια σε κάποιες κανονικές ποσότητες. Αυτά έχουν έρθει. Αναπνευστήρες αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4, οι οποίοι είναι φορητοί και συνήθως χρησιμοποιούνται στις διακομιδές. Και βεβαίως χρειαζόμαστε τώρα, πώς λέμε, όχι οι 4, πόσους φαντάζομαι τώρα όταν έχουμε τόσα κρούσματα στην Καστοριά. Αν μας δοθεί η άδεια να νοσηλεύουμε διασωληνωμένα περιστατικά, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Μάλιστα. Τώρα, λίγο να μας δώσουμε μια εικόνα. Χθες, επειδή είχαμε αυτή τη σύσκεψη, παρουσία του κλιμακίου του ΕΟΔΗ, είχαμε αυτοδιοικητικούς, την περιφέρεια, τους δημάρχους. Ήσασταν μέσα, τι υπόθηκε ακριβώς και ποιες ήταν οι αποφάσεις που ακούστηκαν? Κατσιδόθηκαν από τον ΕΟΔΗ οδηγίες, γίνανε κάποιες αναφορές στο τι γίνεται στο νοσοκομείο, τι γίνεται γενικότερα στην πόλη. Συζητήθηκε τι έχει βελτιωθεί ή τι έχει επιδεινωθεί από την προηγούμενη επίσκεψη του κλιμακίου του ΕΟΔΗ. Τώρα, σε ό,τι αφορά αποφάσεις, πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Θα συζητηθούν και στο διευρυμένο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει σήμερα το βράδυ και μετά θα οριστικοποιηθούν. Μάλιστα. Διαπεριφορά θα γίνει αυτό το περιφερειακό, φαντάζομαι. Το βράδυ θα γίνει, νομίζω στις 8. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποιες φορές παίρνουμε κάποιες αποφάσεις, τις κοινοποιούμε και δεν γίνεται τίποτα. Άλλες φορές άλλα πράγματα συζητάμε, άλλα κοινοποιούνται και άλλα γίνονται. Τελικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο γραφικός σε αυτή την κατάσταση. Μισό λεπτό λίγο. Δηλαδή, χθες υπήρχε κάποια συγκεκριμένη απόφαση που πάρθηκε η οποία θα συζητηθεί στο σημερινό περιφερειακό? Ναι. Ποια ήταν αυτή η συγκεκριμένη απόφαση? Φαντάζομαι ότι μετά το Συμβούλιο θα κοινοποιηθεί κάποια απόφαση. Απόφαση η οποία σχετίζεται πιθανότατα και με, θέμα της, με το θέμα της καραντίνας. Για κάποια αυξημένα μέτρα που πιθανά πρέπει να ληφθούν. Αυξημένα μέτρα δηλαδή, ακόμη και περιορισμό περαιτέρω της κυκλοφορίας, καραντίνα. Θα κριθεί ποιο είναι αναγκαίο. Γι' αυτό σας είπα πολλές φορές άλλα συζητάμε, άλλα κοινοποιούνται και άλλα γίνονται. Από αυτά που έχουν κοινοποιηθεί μέχρι στιγμής συμβαδίζουν... Γι' αυτό δεν ρισκάρω να πω... Κατάλαβα. Τι ακριβώς έχει γίνει. Πλέον αυτή είναι η κατάσταση. Άρα εσείς αφήνετε να εννοηθεί ότι πιθανότατα να φτάσει το βράδυ το περιφερειακό να συζητάει για μια πρόταση η οποία μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που ακούστηκε χθες. Σαφώς ναι. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι η καραντίνα πρέπει να γίνει στην Καστοριά και στο Βόλιο? Αυξημένα μέτρα σίγουρα πρέπει να ληφθούν. Τώρα αυτό θα είναι καραντίνα, θα είναι αυξημένος περιορισμός κυκλοφορίας. Θεωρώ ότι κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί πλέον αυτό που βλέπω δεν είναι το λογικό. Γιατί πάντοτε μιλάμε για περιορισμό κυκλοφορίας, για τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής γενικότερα. Θέλουμε ατομική και κοινωνική ευθύνη και χθες στα σούπερ μάρκετ της πόλης γινόταν χαμός. Βλέπαμε δηλαδή αυξημένη κίνηση και συνωστισμό ανθρώπων. Δεν υπήρχε τήρηση των μέτρων που έχουν ληφθεί. Μάλιστα. Δηλαδή,
Δεν υπήρχε η απόσταση χοντρικά του 1 με 2 μέτρα. Δεν υπήρχε εξασφάλιση το ότι ένα άτομο κυκλοφορεί μέσω σούπερ μάρκετ ανά 15 τετραγωνικά αναλογία που έχει δοθεί ο νόμος. Άρα σημαίνει ότι η συμμόρφωσή μας δεν είναι αυτή που πρέπει. Πρέπει να ξεκινήσει. Και όσο συμμορφωνόμαστε, πρέπει να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα. Μάλιστα. Αυτό το αυστηρά μέτρα, δηλαδή ακόμη και απαγόρευση, κανονική απαγόρευση κυκλοφορίας μετά από κάποια ώρα, για παράδειγμα. Κανονική όμως. Εγώ το βρίσκω λογικό. Μάλιστα. Όχι, τώρα δεν μιλάω για χαρτί και τα λοιπά, ότι μετά από κάποια ώρα δεν πρέπει να κυκλοφορεί άνθρωπος. Χαρτί ή με χαρτί, δεν πρέπει να κυκλοφορεί κανένας. Η μόνη κυκλοφορία μετά από κάποια ώρα για μένα που δικαιολογείται είναι να πάει στο γιατρό, στο νοσοκομείο, στο φαρμακείο. Μάλιστα. Πού βρισκόμαστε από θέμα σήμερα που μιλάμε, Κυριακή? Από θέμα... 44 κρούσματα. 44? Ναι. 44 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην περιοχή της Καστοριάς. Ναι. Δυστυχώς είμαστε στους 5 νεκρούς στην περιοχή της Καστοριάς. Ναι. Και 13 άτομα από το νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτά τα 13, ναι. Τα 13 άτομα του προσωπικού του νοσοκομείου, γιατροί νοσηλευτές είναι, φαντάζομαι. Και γιατροί και νοσηλευτές, σωστά. Και λοιπόν προσωπικό. Και λοιπόν βοηθητικό προσωπικό. Αυτό είναι σε καραντίνα στο σπίτι του ή είναι σε νοσηλεύεται σε δομές, σε νοσοκομείο? Όχι, είναι σε καραντίνα στο σπίτι τους. Σε κάποιους έχει λήξει η καραντίνα και επιστρέφουν. Κάποιοι συνεχίζουν τα επόμενα κρούσματα, συνεχίζουν να είναι σε καραντίνα. Άρα, άμα μιλάμε σήμερα για 44 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 44 στην Καστοριά, ναι, με τα μοντέλα, τα μαθηματικά και τους υπολογισμούς, πόσα πραγματικά μπορεί να έχουμε? Στην καλύτερη περίπτωση, εφόσον η συμμόρφωση ήταν καλή και τα μέτρα έγκαιρα, μιλάμε επί 10 φορές πάνω. Επί 10 φορές. Εάν η συμμόρφωση ή τα μέτρα κριθούν ότι δεν ήταν τα αναγκαία, τότε μπορούμε να μιλάμε και για 20 φορές παραπάνω. Και δεν θέλω να είμαι τόσο κακός για να πω ότι μπορεί να είναι και ακόμα περισσότερα. Γενικότερα, έτσι πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση της Καστοριάς, που βλέπουμε ότι έχει πολλά κρούσματα σε σχέση με τον πληθυσμό, οι αναφορές που γίνονται ότι είμαστε πολύ μπροστά η περιοχή μας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, τα μέτρα τα συγκεκριμένα, τα οποία δεν βλέπουμε να έρχονται όσο τρέχει ο χρόνος, γιατί τρέχουν τώρα οι εβδομάδες, βλέπετε ότι καθυστερούμε πλέον επικίνδυνα στο να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα? Θεωρώ ότι τα μέτρα δεν πρέπει να είναι οριζόντια και να εξατομικεύονται ανάλογα με την περιοχή. Να είναι δηλαδή κάθε περιοχή ανάλογα με την κατάστασή της συγκεκριμένα μέτρα. Κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητες. Έτσι. Και όχι ίδια μέτρα για όλους. Επειδή είμαι γιατρός, κάθε ασθενής που εμφανίζει το ίδιο πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, όσον αφορά λίγο για τα ιατρεία που είναι σε καραντίνα, ποια είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα? Από Δευτέρα δεν θα είναι κανένα σε καραντίνα. Λίγουν όλα. Μάλιστα, μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Σε γενικές γραμμές, σήμερα το νοσοκομείο, με τα πολλά ζητήματα που έχει, με τις προσπάθειες που γίνονται από το προσωπικό που είναι εκεί, φαντάζομαι τώρα ότι είναι μια μεγάλη προσπάθεια, τιτάνια, και οι άνθρωποι πρέπει πλέον να έχουν μπει και σε μια διαδικασία κόπωσης λόγω των καταστάσεων. Εννοείται, αλλά ο ρόλος του γιατρού είναι να στέκεται πάντοτε δίπλα στον ασθενή. Από εκεί και πέρα, χρέος της πολιτείας είναι να τον βοηθήσει να έχει αυτές τις δυνάμεις για να ανταπεξέλθει στο έργο του. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θέλετε να πείτε, γιατρέ, πρωτού σας αφήσω? Εγώ θα πρέπει να πω στους συντοπίτες μου αυτοπεριορισμό, τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, ατομική και κοινωνική ευθύνη. Για πείτε μας λίγο, επειδή έχουμε πολλές πυκνές ειδήσεις, πυκνή δισογραφία, η Καστοριά είναι στο επίκεντρο. Μιλήσαμε με τον κύριο Παπαδόπουλο, το Λάζαρο μας έκανε αναφορά για 44 πλέον κρούσματα, 5 νεκροί στην περιοχή της Καστοριάς. Είχαμε χθες και κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Καταρχήν, στη σύσκεψη ήσασταν χθες, έχουμε κάποια εικόνα και από εσάς? Στη σύσκεψη είμαι ο μοναδικός θεσμικός παράγοντας που δεν κλείθηκα. Και τα συμπεράσματα είναι δικά σας για όλους αυτούς που υποτίθεται ότι θέλουν τη συνένεση. Αλλά τελικά ακόμη και η συνένεση για αυτούς είναι κάτι επικοινωνιακό. Δεν ήμουν στη σύσκεψη, από ό,τι όμως έμαθα από ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτήν, ήταν μια σύσκεψη η οποία αναφερόταν γενικώς και ορίστως στο γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι η Καστοριά πρέπει να βρεθεί
στην προσοχή της πολιτείας, γιατί τα κρούσματα είναι πολλά. Από εκεί και πέρα όμως τίποτε συγκεκριμένο, κανένα μέτρο δεν ανακοινώθηκε. Αντιθέτως μάλιστα, χθες ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου από τον Υπουργό και στη συνέντευξη από τον Υπουργό Υγείας και στη συνέντευξη του από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κύριο Χαρδαλιά, ότι ενισχύεται το νοσοκομείο Καστοριάς. Και η αλήθεια είναι ότι βλέποντας το δελτίο τύπου και τις πρώτες ανακοινώσεις χαρήκαμε πάρα πολύ. Γιατί ήταν με όλα αυτά που ανακοινώθηκαν, 17 γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό κλπ, ότι το νοσοκομείο Καστοριάς θα μετατραπεί στο Metropolitan Hospital της Νέας Υόρκης. Τελικά όμως δέχθηκε ότι αυτό, και λυπάμαι που το λέω, ήταν ένας εμπεγμός. Γιατί δεν έχει έρθει ούτε ένας νέος γιατρός στην Καστοριά. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που ανακοίνωσαν με δελτίο τύπου και σε συνέντευξη τύπου από τα δύο υπουργεία είναι το προσωπικό της Καστοριάς. Οι υπάρχοντες αγροτικοί γιατροί της Καστοριάς, οι οποίοι ούτως ή άλλως εφημερίες φτιάχνανε πάντα στο νοσοκομείο, και οι γιατροί από το κέντρο υγείας της Καστοριάς και του Άργους Οριστικού. Μάλιστα. Δυστυχώς, από τις 450 προσλήψεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ιατρικού προσωπικού σε όλη την Ελλάδα, ούτε μία πρόσληψη δεν έχει γίνει για την Καστοριά. Ούτε μία μέρημνα. Και όχι μόνο δεν έγινε πρόσληψη από αυτές που τώρα ανακοινώθηκαν, όμως να σας πω ότι από τις 19 Δεκεμβρίου υπάρχει από το Συμβούλιο Κρίσεων της Τρίτη ΥΠΕ εγκεκριμένη πρόσληψη μόνιμου πνευμονολόγου και δεν πηγαίνει αυτό στο τυπογραφείο για ΦΕΚ. Που ενώ κανονικά λέγατε πρέπει να τρέξουν αυτές οι διαδικασίες γρήγορα όπως πάνε οι πράξεις. Μα τι είναι αυτά που λέμε. Κύριε Γαϊτάνη, δεν έχουν καταλάβει ότι η Καστοριά αυτή τη στιγμή είναι μια υγειονομική βόμβα. Μένουνε μόνο στα λόγια. Δυστυχώς δεν το έχουν καταλάβει, γιατί αν το είχαν καταλάβει θα είχαν μια διαφορετική διαχείριση. Μιλάμε ακόμη για έλλειψη υλικών ασφαλείας του προσωπικού. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Η κρίση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Προφανώς αφορά όλη τη χώρα. Προφανώς δεν είναι εύκολη η αντιμετώπιση της. Εμείς όμως θα πρέπει με κάθε τρόπο, πέρα από αυτές τις αντικειμενικές δυσκολίες, να δημιουργήσουμε τις υποκειμενικές εκείνες συνθήκες που θα θωρακίζουν την περιοχή, θα θωρακίζουν το νοσοκομείο, τους εργαζόμενους του και τους πολίτες. Οι πολίτες έχουν δείξει μια πραγματικά πολύ σοβαρή στάση. Ακολουθούν το «μπαίνουμε στο σπίτι», ακολουθούν όλες τις οδηγίες των ειδικών. Η στάση τους είναι υπεύθυνη. Πολύ φοβάμαι όμως ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι να παίρνουν αποφάσεις δεν δείχνουν την ανάλογη ευθύνη. Είπατε για υγειονομική βόμβα, δηλαδή πιστεύετε ότι μας έχει ξεφύγει πλέον η κατάσταση, ο έλεγχος? Κοιτάξτε, ήδη έχουμε 44 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Υπάρχουν και άλλοι ασθενείς στο νοσοκομείο, περίπου χθες το βράδυ τουλάχιστον ήταν 23 ακόμη ασθενείς οι οποίοι είναι ύποπτα κρούσματα και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Από όσο γνωρίζουμε, πολλοί άνθρωποι επικοινωνούν με τον νεοδή και με ελαφρά συμπτώματα είναι στο σπίτι τους. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Και είναι δύσκολη γιατί δεν έγινε σωστή διαχείριση από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο κρούσμα, αλλά και πριν το πρώτο κρούσμα δεν είχαν δοθεί οι σωστές οδηγίες σε ανθρώπους που ήρθαν από πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού να μείνουν 15 μέρες στο σπίτι τους με αυτοπεριορισμό. Γίναν δηλαδή πάρα πολλά λάθη. Παρόλα αυτά όμως τώρα, αυτή τη στιγμή που το πρόβλημα είναι μεγάλο, έχουμε πει σε όλους τους τόνους, θέλουμε να συνεργαστούμε, θέλουμε να βοηθήσουμε. Κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις για πρόσληψη προσωπικού, για επικουρικό προσωπικό, για μετακίνηση γιατρών από άλλα νοσοκομεία που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα, για αύξηση της χρηματοδότησης του νοσοκομείου. Τίποτε από αυτά δεν έγινε. Προχθές, κύριε Γαϊτάνη, βγήκε ένα δελτίο τύπου από το νοσοκομείο Καστοριάς που έδινε έναν αριθμό λογαριασμού και ζητούσε δωρεάν από τους πολίτες. Τη στιγμή που το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση δίνει 11 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση να μας ενημερώσει με τον κορονοϊό, που κοντεύουμε να μάθουμε τα πάντα, ακόμα και το γονιδίωμά του ξέρουμε. Και αυτοί δίνουν 11 εκατομμύρια για διαφήμιση και δεν δίνουν αύξηση στη χρηματοδότηση του νοσοκομείου για να αντιμετωπίσει αυτή την έκτακτη κατάσταση. Πιστεύετε ότι πρέπει, επειδή θυμάμαι τη μεγάλη σύσκεψη που κάνατε πριν από περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 2 εβδομάδες για το ζήτημα της καραντίνας, πιστεύετε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε καραντίνα ή πλέον
είναι κάτι το οποίο άρχισε πλέον να φεύγει γιατί καθυστερούμε. Όχι, δεν μιλάω για τους φόρους στην Καστοριά, πιθανότατα κάτω από το κέντρο. Κύριε Γαϊτάνη, αυτό ήταν ένα αίτημα που έγινε συλλογικά από όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Καστοριά, από τον Ιατρικό και Φαρμακευτικό Σύλλογο Καστοριάς. Ένα αίτημα το οποίο, αν θυμάστε καλά, έγινε στις 13 του μήνα και στις 15 απορρίφθηκε σε συνέντευξη τύπου του Υφυπουργού, του κυρίου Χαρδαλιά. Επανήλθαμε αυτό το αίτημα ρωτώντας τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή τον Υφυπουργό ουσιαστικά, για ποιον λόγο είχε απορριφθεί αυτό το αίτημα. Δεν έχω λάβει απάντηση. Προχθές οι Δήμοι, οι τρεις Δήμαρχοι, επανήλθανε στο αίτημα αυτό. Και πάλι δεν δόθηκε απάντηση. Έγινε αυτή η σύσκεψη χθες του ΕΟΔΗ, από την οποία και πάλι λέω ότι ήμουν ο μοναδικός θεσμικός παράγοντας που δεν κλήθηκε και το θεωρώ αυτό μικρότητα, αλλά θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά όταν έρθει η ώρα, όπου και εκεί δεν δόθηκε ιδέουσα προσοχή όπως ζητήσανε οι δήμαρχοι. Βέβαια είπανε ότι θα δούμε, θα εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα και να δούμε αν θα γίνει για κάποια συγκεκριμένα χωριά, τίποτε όμως συγκεκριμένο. Και εδώ υπάρχουν συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα, συνεχώς άνθρωποι που χάνονται και υπάρχει έλλειψη πολιτικής. Μάλιστα. Λυπάμαι που το λέω. Κυρία Τελιγιορίδου, ευχαριστώ. Μένουμε σε αυτά. Εδώ θα είμαστε να τα παρουσιάζουμε και να τα βλέπουμε για το λόγο ότι, επαναλαμβάνουμε, η Καστοριά πραγματικά βρίσκεται στο κόκκινο. 44 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Δεν θέλουμε να κοινωνολογήσουμε. Είναι μια υπαρκτή δύσκολη κατάσταση. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το θέμα. Είναι ένα παγκόσμιο θέμα, ένα πανελλήνιο θέμα. Εδώ όμως δεν έχει δοθεί καμία προσοχή. Δεν δόθηκε ούτε ένας γιατρός και χθες μας μιλούσαν για 17 γιατρούς τους ήδη εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Είναι τι να πω. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς. Να έχετε ένα καλό βράδυ και να προσέχετε. Χαίρετε.